Μια φορά και ένα καιρό σε ένα καταπράσινο λιβάδι στα φύλλα των λουλουδιών και των δέντρων υπήρχαν αυγά. Τα αυγά έγιναν νυφούλες. Μετά έγιναν χρυσαλίδες και μετά από χρυσαλίδες γίνανε πεταλούδες. Ζούσαν ευτυχισμένες στο λιβάδι, είχαν φτιάσει τις φωλιές τους, μπορούσαν να πίνουν τον νέσταρ από τα λουλούδια και μπορούσαν εύκολα να βρουν φαγητό. Μπορούσαν να παίζουν μεταξύ τους. Είχαν την ευκαιρία να πετούν μακριά. Και μια μέρα χαθήκανε σε ένα δάσος και μετά βρέθηκαν στη θάλασσα. Στη θάλασσα οι πεταλούδες συνάντησαν τους κυνηγούς. Οι κυνηγοί είχαν τα χέρια τους απόχες. Προσπάθησαν να φυλακίσουν τις πεταλούδες. Ένας από τους κυνηγούς προσπάθησε να πιάσει την πεταλούδα με τα χέρια και την έπιασε. Οι πάντες πεταλούδες που είδαν τα κίνδυνα φύγαν και πέταξαν στον ουρανό και αυτές ήταν μόνο δύο. Οι άλλες πεταλούδες μόλις είδαν τους κυνηγούς φοβήθηκαν και για να γλιτώσουν βρέθηκαν στα κατάκια του καραβιού. Όλες βρήκαν το δρόμο τους, εκτός από δύο. Η μία πεταλούδα φυλακίστηκε από το κυνηγό. Η άλλη πεταλούδα πνίγηκε, γιατί οι πεταλούδες δεν μπορούν να κολυμπήσουν. Έτσι ξεκίνησε το νέο ταξίδι της παρέας με τις πεταλούδες. Στο παλάτι του ουράνιου τόξου ζούσε η πριγκίπισσα Ήριδα, που έστειλε στις πεταλούδες αυτά τα υπέροχα χρώματα σταθερά του, μόλις μεταμορφωνόταν μέσα από το κουκούλι. Μόλις είδε το μεγάλο κακό που έγινε στο λιβάδι, έστειλε τα πουλιά αγγελιοφόρους να ψάξουν να βρουν τις πεταλούδες. Μετά έδωσε διαταγή για να ετοιμάσουν το πεταλουδοκάραβο, που είσαι πάνω το σήμα της πεταλούδας και πολλές σημαίες για να τις πάρει μακριά από το χέρι του κυνηγού. Στο ταξίδι είχε πολύ αέρα και όλες μαζί κοντά-κοντά προσπαθούσαν να κρατηθούν, γιατί τα φτερά τους ήταν πολύ έφραστα. Τα πουλάκια πήγαιναν με το πεταλουδοκάραβο, αλλά ο αέρας το έσπρωχνε για να φύγει γρήγορα από τον κίνδυνο. Ήταν λυπημένες που οι δύο αδελφές τους δεν κατάφεραν να σωθούν. Αλλά έγιναν και ευτυχισμένες, γιατί τα πήγαινα σε ένα καινούριο λιβάδι, κοντά σε ανθρώπους που θα αγαπούσαν τα ζώα μικρά και μεγάλα. Ταξίδεψαν για πολλές μέρες πάνω στο καράβι. Ένιωθαν πολύ κουρασμένες και πολύ λυπημένες. Αλλά δεν σταμάτησαν το ταξίδι. Οι πεταλούδες που πετούσαν μπροστά από το καράβι είδαν ένα νησί. Μετά από λίγο έφτασαν εκεί με το καράβι. Μόλις έφτασαν στο νησί, κατέβηκαν από το καράβι. Είδαν ότι το νησί ήταν πολύ όμορφο και γι' αυτό το όνομασαν να μορφωνήσει. Αμέσως πέταξαν για να βρουν λουλούδια, γιατί πεινούσαν πολύ και δεν ήθελαν να πεθάνουν. Στο νησί υπήρχαν λουλούδια, δέντρα με καρύδες, χορτάρι, δέντρα με φρούτα πολλά και ξηροί καρποί.
αλλά και κάποια σπίτια. Στα σπίτια αυτά ζούσαν άνθρωποι. Μόλις είδαν τις πεταλούδες χάρηκαν. Αλλά οι πεταλούδες φοβήθηκαν μήπως τις σκοτώσουν. Οι άνθρωποι τους είπαν ότι δεν πρέπει να φοβούνται. Και ότι ήθελαν να τις βοηθήσουν. Τους έδειξαν λοιπόν που υπήρχαν τα πιο ωραία λουλούδια στο νησί. Για να πίνουν το νέκταρ. Οι πεταλούδες πέταξαν αμέσως εκεί. Και αποφάσισαν να κάνουν εκεί τις φωλές. Τις φωλιές. Να γεννάνε τα αυγά τους. Και για να αρχίσουν ευτυχισμένες με τους ανθρώπους. Ήταν όλες πολύ χαρούμενες. Και έτσι έζησαν αυτές καλά. Εμείς καλύτερα.